ούτε θελοντική προσφορά των δημοτών. Σε καμία άλλη, σε καμία άλλο, κανένα άλλο σημείο του κειμένου των 300 σελίδων δεν αναφέρεται η λέξη ΚΕΠ. Βεβαίως το ξεκαθαρίζει, δεν υπάρχουν τοπικοί αντιδήμαρχοι. Το μόνο που διαφέρει με το σχέδιο, το μειονιστικοποιημένο σχέδιο, είναι ότι αυξάνει τους αντιδημάρχους κατά έναν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να διαπιστώσει κανείς την αντίφαση του χωροταξικού, δεν έχει παρά να κοιτάξει τα στατιστικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου. Τα οποία για να τα βάζει και μέσα στο σχέδιο νόμου σημαίνει ότι είναι σημαντικά. Εκεί θα δει λοιπόν τι έχει λοιπόν αυτό στα στατιστικά στοιχεία. Έχει 5 στήλες που στη μία στήλη έχει τους δήμους που συνενώνονται, η δεύτερη έχει τον νόμιμο, το μόνιμο συγγνώμη, πληθυσμό, την έκταση, η άλλη την πυκνότητα και τα τοπικά διαμερίσματα τα οποία απαρτίζουν τον κάθε δήμο που συνενώνεται στον καινούριο δήμο. Εκεί λοιπόν θα δει κανείς, εάν παρατηρήσει με προσοχή, την αντίφαση αυτών που σας λέω. Και ιδιαίτερα στους δήμους οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον καινούριο δήμο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο δήμος της πρωτεύουσας του νομού. Που κατά κύριο λόγο είναι αστική δήμη και οι υπόλοιποι είναι αγροτική, ορεινή κλπ. Εδώ, εάν θα δείτε στο νομό Μαγνησίας, 275 φορές είναι μεγαλύτερη η πυκνότητα του πληθυσμού του Δήμου Βόλου σε σχέση με τον τελευταίο Δήμο που έχει τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα.